Όλους τους δήμους της χώρας η διαβούλευση γίνεται σε κάθε τόπο. Δεν υπάρχουν κεντρικές αποφάσεις, ούτε κεντρικές συνεργασίες με κόμματα, ούτε από τα δεξιά, ούτε από τα αριστερά. Υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις σε κάθε τόπο και εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις για το πώς θα κινηθούμε. Το ίδιο θα γίνει και εδώ στη Λάρισα. Θα εισηγηθείτε στη Λάρισα τη στήριξη του κύριου Καλογιάννη και τη συμπαράταξη των Λαρισαίων. Λοιπόν, εσείς πάτε να υποκαταστήσετε και να αντικαταστήσετε τα όργανα και τη θεσμική λειτουργία τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, όπως καταλαβαίνετε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει. Εμείς πιστοί στην παράδοση και στις δημοκρατικές διαδικασίες προχωρούμε με την σύγκληση των οργάνων των αρμοδίων προκειμένου αυτά να πάρουν τις αποφάσεις και να αναδείξουν τις προτεραιότητες μας σε κάθε τόπο. Άρα λοιπόν θα γνωρίζετε, και πού το ξέρετε εσείς. Την πρόταση άρα, λοιπόν, μας πείτε, ποια θα είναι. Δεν υπάρχει πρόταση κεντρικά. Υπάρχει, είπα, η διαβούλευση η οποία οδηγεί σε τοπικές αποφάσεις. Άρα λοιπόν οι συλλογικές αποφάσεις τις οποίες ως κίνημα θα προωθήσουμε έχουν αξία και όχι η προσωπική άποψη ούτε η δικιά μου, ούτε του Κώστα, ούτε του Μανώλη, ούτε του Γιαννιού, ούτε κανενός. Συλλογικές αποφάσεις του κινήματος και περισσότερο έχουν αξία οι συλλογικές αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών και των δημοτών στις εκλογές την ημέρα των εκλογών.